Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη. Τη Μαριάνθη, παρακαλώ. Ναι. Εσύ. Ίδια. 95,2 Athens DJ Μαριάνθη, χρόνια πολλά και τα γενέθλιά σου από τη μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Και από εμάς βεβαίως, τα πόσα κλείνεις Μαριάνθη? 27. Πάρα πολύ ωραία Μαριάνθη, ωραία. Χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, bye bye. Σήμερα ναι, ήμουν λιγάκι τυπικός. Ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε. Μαρία, εσύ. Ναι. Μπράβο. Καλή χρόνια πολλά για σήμερα. Έχεις τα γενέθλιά σου από το σύζυγο και τα παιδιά σου. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσεις όμορφα, Μαρία. Είστε όλοι καλά. Thank you, darling, επίσης. Bye. Τι έκανες χθες, πώς, με τι ασχολήθηκες? Έκανα λίγο meditation. Αυτό πραγματικά. Πήρα και αυτόν έναν. Θα σακατέψετε τα μυαλά σας με αυτά. Έναν, θα σας μιλήσω. Θα τρελαθούμε, θα κουτουλιθούμε. Θα πιάσουμε για κουτουλιόμαστε. Δεν γίνεται. Μην πει εμένα κανένα να ηρέμησε τώρα. Δεν έχει. Άμα ηρεμήσει, θα πέσει εκπομπή. Δεν είπα. Δεν θα ηρεμήσει. Μισό λεπτάκι. Πώ είσαι τώρα, κύριε? Σε ρωτάω. Μια χαρά. Έχω ξυπνήσει με τσίτα. Έχω κάνει τον μπάνιο μου. Έχω ξυριστεί. Έχω φτιάξει μαλλούι. Αυτό. Έχω φτιάξει μαλλί και είσαι μέσα στα νεύρα. Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι στα νεύρα. Εσύ είσαι μέσα στα νεύρα. Τι είναι. Α, στο διάλογο. Ρε, με τσαντίζει. Εγώ φταίω δηλαδή που είσαι καλά. Είσαι καλά εσύ. Θα είμαστε σαν εκρυφήσει μετά με την τέσιο. Όχι, ρε Μιχάλη. Δηλαδή θα με εκνευρίζει ο Έρμη και του λέω: Έρμη, θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρει τα πράγματά σου και να πηγαίνει στο διάολο. Δεν μπορώ να μάθω. Έτσι, ξέρει πόσο ωραία πηγαίνω. Πηγαίνω μια χαρά. Θα πάει με χαρά. Με μένα πα γρήγορα. Emergency. Ήταν ωραία. Έκανε με την τέσιο. Έκανα. Μπράβο. Εσύ? Εγώ έβλεπα τον Νονό. Να το. Αγόρι μου! Σωστό. Να ένα άνθρωπο σωστό. Ποιο απ' όλα έβλεπε? Το δεύτερο είδα. Έτσι. Εσύ? Εγώ εντάξει, τι έκανα εγώ τώρα. Οχό. Τι έκανα εγώ. Έκανε τέτοιο πράγμα! Όχι, συγγνώμη, πάτε σε λάθος κουμπί. Τίποτα, εγώ ήμουν στην Κλειφάδα για δουλειές. Κατέβηκα, έφαγα ένα τρίωρο εκεί πέρα. Καλημέρα σας, ποιος είναι εκεί, ναι? Καλημέρα, Φλόρα. Καλημέρα, Φλόρα, περάστε, Φλόρα μου, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Μια χαρά, πού είστε, Φλόρα μου? Στον δρόμο. Πού πάτε, στον δρόμο, η Φλόρα του δρόμου, πού πάτε? Πάω στη δουλειά, πάω στη δουλειά. Ωραία, ωραία. Και πάτε με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο? Με το αυτοκίνητο. Mm. Είστε κάπου που έχει κίνηση, να το πούμε, να ενημερώσουμε κτλ.? Όχι, 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 δεν κινδυνεύουνε. Ωραία. Εκεί το πήγαινε, αλλά το κατάλαβε η Φλόρα, είναι πανέξυπνη. Θα διαβάζω λίγα Viber. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, πρέπει να κατεβείτε λίγο πιο κάτω, λέει. Είστε στην κορυφή και δεν σας βλέπουμε. Μόνο σας ακούμε. Εσύ, Αντώνη. Εξαλτάριο Αντώνης από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, Αντώνη. Να σου πω κάτι, έχω μια ιδέα. Κρατάς 1000 ευρώ πάνω σου? Τι, 1000 ευρώ? Ναι, γιατί? Να τα κρατήσω πάνω. Δεν σου πει να κρατάς λίγα λεφτά πάνω? Είναι λίγα λεφτά, ρε Μιχάλη. Τα ψηλά. 1000 ευρώ δεν είναι. Καλά, θα βάλω από τα δικά μου. Θέλω να κάνω ένα διαγωνισμό. Όχι τώρα. Ποιες είναι οι λέξεις ή φράσεις που λέμε όλοι λάθος? Ο Ζάπλουτος και όχι ο Ζάμπλουτος. Ο Ζάπλουτος, ποιος το λέει Ζάμπλουτος? Είναι πολλοί που το λένε λάθος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το φιλοθέαμον και όχι το φιλοθεάμον. Ναι. Ναι. Και εγώ το φιλοθεάμον λέω. Και εγώ αυτό λέω. Γιατί όμως? Έχω απαυδίσει ή έχω απειβδίσει? Όλοι λένε απειβδίσει. Ναι. Λέω είναι απαυδίσει. Ακριβώς. Ναι. Καλά, πώς θα ξέρεις? Τα ξέρει όλα. Εντάξει, είναι κάποια λάθη που τα κάνουμε, αλλά δεν ξέρω, είναι χρόνια τα λάθη αυτά. Είναι υπέρ το δέον και όχι υπέρ του δέοντος. Γιατί? Παιδιά, εγώ δεν το έχω ακούσει το υπέρ το δέον. Όλοι λένε υπέρ του δέοντος. Υπέρ το δέον, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά υπέρ του είναι γενική. Το δέον του δέοντος, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να, ίσως να οφείλεται, λέει, σε επίδραση της φράσης πέραν του δέοντος που έχει παρόμοια σημασία. Η σωστή μορφή όμως είναι υπέρ το δέον, που σημαίνει πάνω από όσο πρέπει. Mm, okay. Τι μαθαίνουμε από τον Breakfast FM με τον Μιχάλη? Εντάξει, παιδιά. Μαζί του ο Μπαμπινιώτης. Και τέλος, ολοκληρώνω με αυτό, είναι... Εσύ δεν τα ξέρεις αυτά τώρα, είναι δικό σου εδώ. Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αυτό το λέω και εγώ. Απελθέτω απ' εμού. Είναι παρελθέτω. Ναι, είναι παρελθέτω. Γενικά δεν ήθελε να πιει αυτός εκείνη τη στιγμή, δεν θέλω να πιω τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έκανες δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, εντάξει είναι, αλλά ξέρεις είναι άχρηστο. Όχι, είναι καλό, Μιχάλη μου. Το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι προετοιμασμένο για μάθηση πριν τις 10 το πρωί. Έτσι, η επιστήμη έχει αποδείξει ότι τα σχολεία ξεκινάνε νωρίς και λένε παιδιά στις 10 πρέπει να ξεκινάνε τα σχολεία. Γιατί το μυαλό δεν γράφει πριν τις 10. Αλλά υπάρχει απάντηση και ποιο θα πάει τα παιδιά μετά το μεσημέρι. Και καλά, δεν πειράζει, 8. Επειδή είμαστε στην τουριστική κατάσταση και τι θα γίνει, θα ανοίξουν οι πόρτες και θα μπουκάρει κόσμος. Δύο Ελβετοί καλλιτέχνες, διαβάζω εδώ, να πει αυτά τα λέμε λιγάκι πιο αστεία. Δεν πειράζει. Δύο Ελβετοί καλλιτέχνες συνέλαβαν την ιδέα που αποδεικνύεται, λέει, ιδιαίτερα δημοφιλής. Τι έκαναν? Έφτιαξαν 7 δωμάτια τύπου ξενοδοχείου σε βουνό της Ελβετίας, αλλά χωρίς τείχους και οροφή.
Μπετά. Για πει. Η θέα είναι στα αστέρια. Εξού λέει και το όνομα είναι τα αστέρια. Όσοι αποφασίσουν να μείνουν σε αυτά τα δωμάτια, λέει, θα απολαύσουν. Καλά, δεν έχει δωμάτια. Οι κολόνες είναι. Θα απολαύσουν ένα υπέροχο διπλό κρεβάτι, αλλά και μια υπέροχη θέα. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται και μπάτλερ και η τιμή του είναι 300 ευρώ τη βραδιά. Δεν πάμε καλά. Εντάξει, δηλαδή. Ο μπάτλερ έχει σαν υποχρέωση να γεμίζει τα ποτήρια με κρασί, καθώς και να προμηθεύει με γκουρμέ πιάτα τους πελάτες όσο εκείνοι θα είναι ξαπλωμένοι και φαντάζομαι θα έχουν ψοφίσει στο κρύο. Μετά θα φροντίζει να έχουν τον πιο γλυκό ύπνο χωρίς κάτι να τους ενοχλεί, ούτε ζωήφια ούτε κουνούπια, τίποτα. Θα είναι από πάνω με μια σμιγό σκοτόστρα. Τα αδέρφια Frank και Patrick Rinklin σκέφτηκαν αυτό το project με στόχο να συνδυάσουν τη φύση με την πολυτέλεια. Καλά, του τελειώσαν τα λεφτά και δεν είχαν να του τελειώσουν. Έλα μου τέλει. Δεν θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Έλα μου τέλει. Με ο ήχος της Αθήνας, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, ποιος είναι? Γιώργος από το Κηφισιά. Ακούστε, Γεώργη από την Κηφισιά. Άλλη μία. Λοιπόν, Γεώργη. Μήπως είναι αυτή η συσκευή που βάζουμε για τα κουνούπια και τις μύγες με τη λάμπα? Να σας ενημερώσω, οι αγκαλιές, τα φιλιά και κουκουκού, οι τζουτζουτζού αργούν ακόμα. Αλήθεια? Ναι. Η Times της Νέας Υόρκης έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα ρωτώντας την προσωπική γνώμη 500 και επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων σχετικά με το πότε προβλέπονται ότι θα μπορούν να επαναληφθούν 20 καθημερινές δραστηριότητες. Το 42% των ερωτηθέντων επιστημόνων δήλωσαν ότι θα κάνουν τουλάχιστον ένα χρόνο για να πάνε σε γάμο ή κηδεία. Παιδιά, φαντάζομαι όχι στη δικιά του, δεν είναι σε κάποιο άλλο νούμερο. Λοιπόν, το 42% δεν σκοπεύει να ανταλλάξει χειραψίες ή αγκαλιές με φίλους πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Πολλοί δεν είναι, ρε παιδιά. Κοίταξε, αυτοί είναι οι επιδημιολόγοι που θα πει, είναι οι επιστήμονες ακριβώς πάνω to the point. Άρα λοιπόν, περισσότεροι από τους μισούς, 52% θα συνεχίσουν να φοράνε συχνά μάσκα, τουλάχιστον για άλλον ακόμα χρόνο και το 40% για 3 έως 12 μήνες ακόμα. Α, έχουμε ακόμα. Ναι. Σχεδόν ένα στους 5 δεν προτίθεται να γυρίσει στο γραφείο που μοιράζεται με άλλους. Το 40% δεν θα πάνε σε κλειστό γυμναστήριο πριν περάσει τουλάχιστον ένα έτος. Το 42% πριν περάσουν 3 έως 12 μήνες. Δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι. Πολλοί, ρε παιδιά, πολλοί. Και τι θα κάνουν και τα γυμναστήρια? Το 44% πριν περάσουν 3 έως 12 μήνες και μόνο το 20% θα κάνουν σεξ φέτος το καλοκαίρι. Πάει και αυτό. Δηλαδή και από αυτούς τους 100 που θα έρθουν, οι 20 ναι, τι θα κάνουν. Οι καταγεγραμμένοι. Και αν είναι στη Μύκονο, το 20 μικραίνει. Γιατί είναι ο ένας πας τον άλλο. Άστο τώρα, μην το. Άστο και θα εκνευριστείς. Δεν πρόκειται να κάνουν σεξ 20% το καλοκαίρι αυτό. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν, απομακρύνουν κλπ. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, Μύκονος. Ωραία, ναι, και Αλεμαγκού. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, δεν μπορώ. Όχι, μπορείς, φίλε. Μπορείς. Δηλαδή, αν θέλεις, επειδή έχω πάει. Αν θέλεις, θα βάλεις κορίνες σου, θα βάλεις γύρω-γύρω κόκκινη αυτή κτλ. Θα έχεις και ανθρώπους. Όταν έχεις γεμίσει και έρχεται ο Τζαουσόπουλος μετά, πεις μεγάλε μου, ναι, σε παρακαλώ, αλλά δεν μπορώ να κλείσω το μαγαζί, εγώ να πάνε μέσα. Έχουμε γεμίσει, είναι το ποστό, σε παρακαλώ, έλα μου μια άλλη μέρα, πάρε μου να σου κρατήσω. Αυτό είναι, δεν είναι ο. Καταλάβει, δεν γίνεται. Βεβαίως θα κάνει. Και όποιος δεν καταλαβαίνει, τους εγκριτάδες δεν τους έχουν. Το δύσκολο στη Μύκονο είναι τα στενά. Ναι, εκεί υπάρχει δυσκολία. Εκεί δεν υπάρχει υπηρεσία, τι να του πει, πας από εκεί. Είναι 3 ώρα τη νύχτα και περνάς από ένα στενάκι, ούτε ξέρεις που είσαι, σε ποιο στενό από όλα. Και βλέπεις ένα να κρατάει ένα ντουβάρι για κάποιο λόγο. Μία άλλη είναι ξάπλα και από πάνω της άλλου. Εκεί τι να κάνουμε τώρα. Και τώρα που λες είναι ξάπλα, κρατάει τον. Λοιπόν, να σας πω κάτι που μόλις τώρα. Και υπάρχει άλλη περίπτωση να είναι δύο άντρες που κρατάνε τον ντουβάρι. Ο ένας είναι μπροστά και ο άλλος είναι από την πίσω πλευρά, σπρώχνει και αυτός για να μην πέσει το ντουβάρι. Μια χαρά. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, κύριε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Να σας πω για τον κορονοϊό και το κρεβάτι. Γιατί ο Θάνος Ασκητής. Ναι. Τον ξέρουμε όλοι. Δεν τον ξέρουμε. Τον είδα, συναντηθήκαμε κάπου. Καλημεριστήκαμε. Μια χαρά. Μπράβο. Λοιπόν, έδωσε μια άλλη παράμετρο για την προφύλαξη του πληθυσμού από την εξάπλωση του ιού και τονίζει πως μπορεί κάποιος να κολλήσει το κρεβάτι αν δεν είναι προσεκτικός τώρα από ο κορονοϊός και εμείς κυκλοφορούμε. Καθυστερεί να φύγει ο ιός από. Να αποβληθεί από τον ανδρικό οργανισμό. Μάλιστα. Και η αιτία ενδέχεται να οφείλεται. Στα testicles. Άντε. Γιατί, καθώς διαθέτουν σε αυθονία τα. Τα testicles. Ναι. Διαθέτουν σε αυθονία τα κύτταρα που τον προσελκύουν. Εσείς φταίτε. Εσείς φταίτε. Κοίταξε. Ο ιός θέλει να πάει εκεί που έχει πολυκοσμία. Ξέρεις πόσους έχω γράψει και 100. Ρε Μιχάλη, ωραία εκπομπή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όχι. Η διεύθυνση θα ήθελε. Ναι. Η διεύθυνση τιμήθηκε ότι υπάρχει στο σταθμό. Sympathy for the Devil ήταν τραγούδι. Ωραίο. Το οποίο έχει να κάνει με την ερώτηση που θα σας κάνω. Μπορώ. 1000 ευρώ. Θα πάρω 5 απαντήσεις. Τις 5 πρώτες. Μετά τέλος, γιατί δεν ξέρω. Google και Moogle και τέτοια.
το κυριότερο άκουσμα σε αυτό το τραγούδι είναι αυτό το πόσα ακούγονται στο τραγούδι. Έχω γραμμές, παρακαλώ. 125, καλημέρα. Δεν είναι 125. Δεν πειράζει. Πώς σου ήρθε αυτό? Τόσα μου ήρθανε εκείνη τη στιγμή, τόσα μου ήρθανε, τα 125. Σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος? Ελευθερία. Για πες μας. Από 12. Όχι, ευχαριστώ. Έλα Μάικ. Ναι, πες μου. 35. Όχι μεγάλο, 35 είναι στην εισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πειράζει. Ναι, πείτε μου. Είναι γύρω στις 30. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Τελευταία. 54. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, με τρόμαξε η πρώτη. Ναι. Γιατί ακούγεται 124 φορές. Και όταν βγήκε η κοπέλα εκεί είπε 125, λέω όπα. Όπα. Δεν πειράζει, next time. Μπορώ να έχω τη γραμμή 2. Γραμμή 2. Παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι εκεί? Ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις? Μια χαρά Μιχαλή μου, εσύ πώς είσαι? Πού είσαι Χρήστο? Είμαι στην Αττική Οδό και πηγαίνω για δουλειά. Προς τα πού, προς αεροδρόμιο ή ανάποδα, Ελευσίνα? Προς αεροδρόμιο. Must, okay. Μέσα στο αεροδρόμιο. Α, δουλεύεις στο αεροδρόμιο? Ναι. Να, τέλεια. Τι δουλειά κάνεις για να επιτρέπετε? Είμαι μηχανικός. Αεροσκαφών? Ναι. Τι χρώμα βγάζει ένα μπλε στυλό? Μπλε. Μη μου πεις. Αλήθεια. Πόσα πα έχει λέξει παπάκια? 2. Σωστός. Η κατάσταση δεν είναι. Τι είναι ο Όλυμπος? Ο Όλυμπος είναι βουνό. Βεβαίως. Πολύ καλό. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Πετάω με την εταιρεία σου, κάνω πρόβλημα. Πώς τη λένε την κοπέλα δίπλα? Την κοπέλα μου τη λένε Ειρήνη. Λέω να της δώσω καταρχήν μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ να πάει στα Γκαλερί Ντεμποτέ να τα σαρώσει. Ωραία. Στα Γκαλερί Ντεμποτέ. Θα σου δώσω μια δωρεπιταγή, αγαπητέ Χρήστο, αξίας 500 ευρώ. Από την Greco Strom. Λέω να πάω για το φάκελο, Μιχάλη. Και να σου δώσω και 300 ευρώ. Να τα και τα λεφτά! Όπα! Λοιπόν, λέω να το παίξω όλα για όλα, Μιχάλη. Τι? Να πάω για το φάκελο. Α, πάει στο φάκελο. Χρήστο το αυτοκίνητο! Τι λες τώρα! Ναι! Χρήστο, Citroën σε ένα από την Citroën Χανιαδάκ. Δεν το περίμενα. Πού είναι η άλλη, δεν την ακούω. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι, είμαι ξινή, χέστηκα. Καλέ. Citroën σε ένα, ολόλευκο από την Citroën Χανιαδάκ, το δείχνω. Τι λέτε τώρα. Υπερήφανα. Ναι. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.